Καλωρίστηκε καλή αρχή, ναι. Η επόμενη θα γίνει η σύνδεση σύντομα του έργου. Ωραία. Κύριε Ζουμπουλάκη, καλημέρα. Σήμερα είναι μια ευχάριστη μέρα για το Δήμο της Μονεβασιάς και ειδικότερα για τη Δημοτική Ενότητα των Βιών και ακόμα ειδικότερα για τη Δημοτική Κοινότητα της Νεάπολης. Αφορά στην κατασκευή της μονάδας του βιολογικού καθαρισμού της Νεάπολης. Είναι ένα έργο το οποίο έχει ξεκινήσει από παλιά, από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Η πρώτη μελέτη είχε εγκριθεί το 2007. Η δεύτερη μελέτη, η τροποποίησή της, έγινε το 2009. Κατατέθηκε το 2010 στο ΕΠΕΡΑ η πρόταση και φτάσαμε αισίως μετά από κάποια χρόνια, αφού διορθώσαμε, τροποποιήσαμε, βελτιώσαμε και κάναμε μια τεράστια προσπάθεια να υπογράφεται σήμερα η σύμβαση κατασκευής αυτού του έργου με την εταιρεία Invitec, της οποίας ο πρόεδρος είναι εδώ και θα σας πει 2-3 και αυτό κάποια πράγματα. Και εγώ αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι φτάσαμε σε ένα σημείο μετά από πολύ κόπο και πολύ μόχθο και η Δημοτική Αρχή κατέβαλε ένα τιτάνιο έργο και υπεράθρωπες προσπάθειες για να μπορέσει να φτάσουμε εδώ που είμαστε. Επελέγει μια εταιρεία η οποία θεωρείται από τις καλύτερες στην Ελλάδα. Έχουμε λοιπόν τα εχέγγυα ότι η κατασκευή του έργου θα γίνει με τον καλύτερο τρόπο. Χαίρομαι λοιπόν που καταφέραμε, έστω και μετά από ένα πολύ μεγάλο διάστημα, να φτάσουμε σε αυτή την τελική υπογραφή της σύμβασης, διότι ξέρετε πολύ καλά ότι η παραγωγή ενός δημοσίου έργου δεν είναι καθόλου απλή. Δεν είναι σαν να βάζεις το χέρι στην τσέπη να πληρώνεις και να το κάνεις. Περνάει από πάρα πολλά στάδια, πολλά προβλήματα, πολλές μεταπτώσεις και είμαστε σήμερα σε αυτή την ευχάριστη θέση. Θα ήθελα να ζητήσω από τον πρόεδρο να κάνει μια, και αυτός να πει κάποια λόγια, να κάνει μια μικρή τεχνική περιγραφή του έργου. Εγώ θέλω απλώς να πω ότι είναι ένα δώρο ακόμα από την Ευρώπη, ας πούμε, γιατί εντάσσεται στο ΕΣΠΑ. Είναι ένα έργο μεγάλο, είναι ένα έργο περίπου στα 12 εκατομμύρια που φτάνει. Είναι σε δύο τμήματα. Αυτό που θα σας μιλήσει ο πρόεδρος είναι η κατασκευή της μονάδος. Το αποχετευτικό δίκτυο έπεται. Θυμόσαστε πολύ καλά τα προβλήματα τα οποία είχε με τις αρχαιολογίες, με την τροποποίηση της μελέτης κτλ. Η εργολαβία αυτή έχει βγει στον αέρα, έχει δημοκρατηθεί. Είμαστε στο στάδιο του ελέγχου της σύμβασης και πιστεύω ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα μπορέσουμε να υπογράψουμε και την σύμβαση για το αποχετευτικό δίκτυο. Σήμερα όμως είμαστε για τη μονάδα κατασκευής του έργου. Θέλω εδώ να υποδεχτώ και να καλοδεχτώ τον πρόεδρο και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Και σε σύντομο χρόνο θα σας πει και ο πρόεδρος, θα έχουμε τουλάχιστον κατασκευάσει τη μονάδα του βιολογικού καθαρισμού. Ένα έργο το οποίο ήταν σταθμός και είναι έτοιμα πάγιο όλων των κατοίκων της Δημοτικής Κοινότητας στην Ελλάδα. Κύριε Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω για την εισαγωγή που κάνατε και μου δίνετε την ευκαιρία να πω 5 κουβέντες για το έργο. Χαιρετίζω καταρχήν τη σημερινή υπογραφή της σύμβασης. Όντως τα περιβαλλοντικά έργα δεν είναι να εξυπηρετούν μόνο τον περιβάλλον, αλλά κατά τη γνώμη μας είναι και αναπτυξιακά έργα, όχι μόνο στη φάση της κατασκευής που θα δουλέψουν λογικοδόμοι, τεχνίτες, ηλεκτρολόγοι κτλ. Το έργο αυτό είναι μια μικρή βιομηχανική εγκατάσταση που και στη συνέχεια θέλει ένα σοβαρό προσωπικό για να το δουλέψει. Έχει το χημείο του, θα έχει τους ηλεκτρολόγους, μηχανολόγους, εργάτες καθαρισμού, που φαντάζομαι και σε συνδυασμό και με τους άλλους βιολογικούς που έχετε σε όλο το Δήμο, οι λειτουργίες όλων αυτών έργων πάλι ένα αντικείμενο και για τη διατήρηση της σωστής απόδοσης των έργων, αλλά και για τη δημιουργία παγίων θέσεων εργασίας και από τη λειτουργία, εκτός από την κατασκευή. Το έργο της σύμβασης, την οποία υπογράφουμε σήμερα, είναι ένα έργο που θα έχει δυνατότητα να εξυπηρετεί μέχρι 12.000 κατοίκους. Η τεχνολογία που εφαρμόζεται είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Θα σας παραδώσουμε ένα έργο το οποίο θα είναι όμορφο, δεν θα μυρίζει, θα είναι λειτουργικότατο. Το νερό θα είναι προδιαγραφών εξαιρετική, θα είναι καθαρό νερό στην εξωτερική άλευση. Και πιστεύω ότι σε λιγότερο από 18 μήνες, 1,5 χρόνο, το έργο αυτό θα είναι έτοιμο. Η υποχρέωση που αναλάβαμε μόλις με αυτή τη σύμβαση είναι και ο σχεδιασμός του έργου και η κατασκευή
αλλά και το ξεκίνημά του και η εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου στην καλή του λειτουργία. Θα μου δώσετε το δικαίωμα να πω τρεις κουβέντες για την Εβιτέκ, χωρίς να σας κουράσω. Η Εβιτέκ είναι μια εταιρεία που κάνει μόνο τέτοια περιβαλλοντικά έργα. Έχει ιδρυθεί από το 1986. Αυτή η σύμβαση που υπογράφουμε πρέπει να είναι ο 50ος περίπου βιολογικός που έχουμε μελετήσει και έχουμε κατασκευάσει. Ενδεικτικά θα σας πω, η εταιρεία έχει κάνει το βιολογικό, αν αρχίσω από το χάρτη από βόρεια προς τα κάτω, το βιολογικό της Ορεστιάδας, του Δημοτήχου, της Αλεξανδρούπολης, των Σερών, της Κέρκυρας, της Καλαμπάκας, της Ακίνθου, της πόλης της Κορίνθου, της πόλης του Τρακίου, της Καλαμάτας μέχρι 120.000 κατοίκου, της Πύλου, Φιλιατρά, Νέστορα, της Ρόδου, πάρα πολλές καταστάσεις βιολογικού καθαρισμού, όπως έχουμε κάνει και αρκετά δηληστήρια νερού της Πάτρας, της Αλεξανδρούπολης, στη Βαγδάτη, στο Ιράκ και πολλές δουλειές γύρω από τα απορρίμματα, χωματερές και τα εργοστάσια τα περισσότερα που έχουν γίνει μέχρι τώρα στην Ελλάδα για επεξεργασία και ανακύκλωση απορριμμάτων της Καλαμάτας, των Λιωσίων των Αθηνών, στα Χανιά του Κουρουπιτού κτλ. Κύριε Δραγκόπουλε, πέστε δύο-τρεις κουβέντες, τι περιλαμβάνει το έργο? Η εργολαβία περιλαμβάνει το πρώτο κομμάτι των αγωγών, αύξηση των λιμάτων. Τα λίμματα όταν φτάνουν, το πρώτο κάνουν μια μηχανική επεξεργασία να πάρουν τα χοντρά φερτά που έχουν μέσα, τα λίπη και την άμμο, τα οποία κατακρατούνται στην αρχή. Και στη συνέχεια έχουμε τη βιολογική λεγόμενη επεξεργασία, που εκεί πέρα δίνοντας οξυγόνο στα μικρόβια που αναπτύσσουμε μέσα στα βρώμικα, στα λίμματα, αυτά τα ίδια τα μικρόβια με το οξυγόνο που τους δίνουμε, είναι που τρώνε, ας το πούμε, το ρήπο, γι' αυτό λέγεται και βιολογική επεξεργασία, και παράγουν καθαρό νερό και από την άλλη μια σταθεροποιημένη λάσπη. Σε επόμενο στάδιο επεξεργασίας, το διευγές νερό αυτό το μαζεύουμε και κάτω πιάνουμε τη σταθερή λάσπη. Η σταθερή λάσπη αυτή μετά φυλατώνεται, συνδυέζεται για να μπορεί κανείς να τη διαθέσει χωρίς κίνδυνο. Και τα νερά πηγαίνουν σε μια δεύτερη επεξεργασία φίλτρανσης και απολίμανσης για να είναι κατάλληλα ή για διάθεση στη θάλασσα, γιατί η εργολαβία περιλαμβάνει και έναν υποθαλάσσιο αγωγό που θα πηγαίνει τα καθαρά νερά, δεν μιλάμε για λίμματα, πλέον στη θάλασσα. Αυτό για την κατάληξη. Εκεί κάποια στιγμή ίσως μπορείτε να το σκεφτείτε αυτό το πεντακάθαρο νερό. Υπάρχει πλέον εδώ και ένα χρόνο το νομικό πλαίσιο. Εφόσον πάω τοπικές ανάγκες, να επαναχρησιμοποιηθεί. Είναι κρίμα να πετάνε τα νερά που έχω πληρώσει για να καταλήξουν. Οπότε θα συμπεριλάβει τη μονάδα αυτή κατά αυτή, θα περιλαμβάνει τους αγωγούς των καταθλιπτικών. Που πηγαίνει στη μονάδα και από τη μονάδα τους αγωγούς μέχρι την παραλία και το κομμάτι του υποθαλάσσιου. Η σύμβαση αυτή δεν είναι ολοκληρωμένη εκτός από τα δίκτυα που θα μαζεύουν τα λίμματα μέσα του πόλου. Από εκεί που μαζεύεται το αποχετευτικό, θα παίρνουν η δικιά μας εργολαβία να τα πάει στο έργο. Είναι το έργο και μετά η διάθεσή τους μέχρι τη θάλασσα κτλ. Ωραία. Εντάξει, ευχαριστούμε. Εμείς σας ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ σήμερα. Πιστεύω ότι μια τέτοια ενημέρωση θα βοηθήσει και θα ωφελήσει πολλαπλώς και τους δημότες δημοτικής κοινότητας της Νεάπολης, αλλά και τους φίλους όλους οι οποίοι θα παρακολουθήσουν. Γιατί έτσι ανάλυση για βιολογικό καθαρισμό δεν είχαμε κάνει άλλη φορά. Αυτή τη στιγμή στο Δήμο Μανεβασιάς εκτελούνται τρεις. Είναι ο βιολογικός καθαρισμός της Νεάπολης, είναι ο βιολογικός καθαρισμός των Μολάων και είναι ο βιολογικός καθαρισμός και της Πίτρας Καρβοστασίου. Μαζί λοιπόν με τον λειτουργούντα της τοπικής κοινότητας της Μανεβασιάς κάνουμε ένα σύνολο, όπως είπε εδώ και ο κ. Δρακόπουλος, τα οποία σε κάποια στιγμή θα πρέπει να λειτουργούν αρμονικά και συνολικά. Το ένα μετάλλο. Θα έχουμε πια τέσσερις βιολογικούς καθαρισμούς, θα είμαστε ίσως πρωταθλητές στους Δήμους. Όχι, και γι' αυτό ήταν καλή ενημέρωση. Ήταν, σας λέω ευχαριστώ, διότι πολλοί με ρωτούν στη Νεάπολη κάτω τι γίνεται, δεν ξέρει ο κόσμος. Και ίσως βοηθήσει αυτό να. Και εδώ υπάρχει μια λεξούδα που θέλετε. Σήμερα υπογράφουμε τη σύμβαση. Εγώ δηλώνω από πλευρά μου ότι το έργο θα το εκτελέσουμε από όλη τη διαφάνεια. Εγώ θα παρακαλούσα κάθε 6 μήνες να σας έχουμε μέσα στο έργο. Να τα ξαναλέμε, να το αποτυπώνετε, να το βλέπετε, να το βγάζουμε προς τους πολίτες, να βλέπετε την πρόοδο. Δεν θα ξαναρθούμε μπροστά εκεί. Θα σας παρακαλούσα, είμαστε ανοιχτοί σε όλες τις διαδικασίες, να έρχεστε και να το παρακολουθείτε. Ευχαριστούμε. 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 Ευχαριστούμε.